Η επίσκεψη Ερντογάν στην Αθήνα και τα όσα υπόθηκαν και υπογράφηκαν δείχνουν ότι θα έχουμε ηρεμία στο Αιγαίο τους επόμενου μήνε. Ενώ οι Τούρκοι έσπευσαν την επόμενη ημέρα να εξαργυρώσουν το θετικό κλίμα μεταξύ μα, στέλνοντα τον Υπουργό Εξωτερικών του Φιντάν στι ΗΠΑ για τα F-16 πλοκ 70 που καίγονται να πάρουν, προτάζοντας τάχα ότι η σύμμαχο Ελλάδα δεν θα απειληθεί από αυτά. Φαίνεται ότι τα πράγματα δεν πήγαν καλά για τους Τούρκους και γι' αυτό ακολούθησε σφυροκόπημα από τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών κατά των ΗΠΑ με αφορμή τη στάση τους έναντι του Ισραήλ. Όπω αναφέρει το τουρκικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ανατολού σε σχετικό του άρθρο, ο Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών δήλωσε πω οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν μείνει πλέον μόνε στο ζήτημα τη Γάζα, αφού εμπόδισαν ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που απαιτούσε κατάπαυση του πυρό στη λωρίδα τη Γάζα. Ο Φιντάμ βρισκόταν στην πρωτεύουσα Ουάσιγκτον μαζί με του ομολόγου του, αφού του ανατέθηκε από μια κοινή αραβο-ισλαμική έκτακτη σύνοδο τον περασμένο μήνα να πιέσουν για κατάπαυση του πυρό στη Γάζα, ...η οποία τελεί υπό Ισραηλινές επιθέσεις για περισσότερους από δύο μηνές. Αναφερόμενο στο βέτο των Ηνωμένων Πολιτειών στο ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τη Γάζα, ο Φιντάν είπε Όπω εκφράσαμε στι συναντήσει μα σήμερα, το Αμερικανικό πολιτικό σύστημα είναι πλέον αβοηθήτο σε θέματα που σχετίζονται με το Επομένου, Ισραήλ. Επομένω, το Ισραήλ ενεργεί περίσκεπτα σε αυτό το θέμα και συνεχίζει καταπίεση. Η Αμερική άσκησε βέτο την Παρασκευή στο ψήφισμα, το οποίο υποβλήθηκε από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και υποστηρίχθηκε από περισσότερα από 90 κράτη-μέλη. Υπήρξαν 13 ψήφοι υπέρ και το Ηνωμένο Βασίλειο απήχε. Ο Φιντάν είπε ότι συζήτησε επίση την ένταξη τη Σουηδία στο ΝΑΤΟ με τον Μπλίνκεν, προσθέτοντα: Φυσικά η θέση μα σε αυτό το θέμα είναι σαφή. Η Φιλανδία και η Σουηδία υπέβαλαν αίτηση για ένταξη στο ΝΑΤΟ λίγο μετά την έναρξη του πολέμου τη Ρωσία στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Αν και η Τουρκία ενέκρινε την ένταξη της Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ, περιμένει από τη Σουηδία να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της, να μην παρέχει καταφύγιο σε τρομοκράτες ή υποστηρικτές τρομοκρατών και να μην διευκολύνει τις ενέργειές τους. Τη σκητάλη πήρε ο Ερντογάν, ο οποίο ζήτησε το Σάββατο τη μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλεία των Ηνωμένων Εθνών, αποδοκιμάζοντα το γεγονό ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε θα μπορούσαν να ασκήσουν βέτο σε πρόταση κατάπαυση του πυρό για τη Γάζα παρά την τεράστια υποστήριξη από άλλε χώρε. Το Συμβούλιο Ασφαλεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών πρέπει να μεταρρυθμιστεί, πρόσθεσε. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε και να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει. Κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα.